Νομίζω ότι αν δεν υπήρχε ο Βασίλης ο Κικίλιας στο Υπουργικό Συμβούλιο, που λόγω προϋπηρεσίας δικαιωματικά του ανήκει ο τίτλος, θα έλεγα ότι είστε ο πιο μπασκετικό μέλος της κυβέρνησης Μητσοτάκη, με έναν πρωθυπουργό που έτσι κι αλλιώς είναι και ο πρωθυπουργός μπασκετικός. Αλλά εσείς θα τον ξεπερνούσατε. Ναι, είναι και ο πρόεδρος μπασκετικός, όντως, αλλά εγώ το λατρεύω το μπάσκετ. Είναι ένα πολύ μεγάλο κομμάτι της ζωής μου. Έχω παίξει, έχω ασχοληθεί μέχρι και με το γυναικείο μπάσκετ. Και παραγωγικά, ναι. Και μάλιστα νομίζω πολύ επιτυχημένα, έτσι. Ναι, ήμουν ο μάνατζερ της ομάδας μπάσκετ γυναικών του Πανιωνίου, που κατάφερε να πάρει το μοναδικό πρωτάθλημα Ελλάδος στην ιστορία του συλλόγου, το 2006-2007. Το μοναδικό πρωτάθλημα που έχει ο Πανιώνιος είναι το πρωτάθλημα που πήραμε τότε στο μπάσκετ γυναικών. Έμεινα 4 σεζόν, βγήκαμε και στην Ευρώπη 2 χρονιές και φτάσαμε στους 16. Και ναι, την αγάπησα πολύ εκείνη την ομάδα. Και γενικά το μπάσκετ είναι στη ζωή μου. Μουσική. Εκεί τα ακούσματα είναι πολύ αναλογικά. Δεν είναι. Ο Υφυπουργός Ψηφιακής Πολιτικής δεν ακούει να πούμε ηλεκτρονική μουσική, δεν ακούει τρανς, δεν ακούει hip hop. Είναι πολύ αναλογικός και παραδοσιακός. Μεγάλη αγάπη στους. Μεγάλη αγάπη στο ροκ, το κλασικό ροκ. Αγαπημένο μου συγκρότημα η AC/DC και η Jethro Tull. Η AC/DC ίσως η καλύτερη συναυλία που έχω δει στη ζωή μου, γιατί έχω δει αρκετές συναυλίες και στην Αμερική που έζησα αρκετά χρόνια και στην Αγγλία. Αλλά νομίζω πως η συναυλία στην Αθήνα, γιατί τους έχω δει και στην Αμερική, είναι η κορυφαία συναυλία που έχω δει από οποιοδήποτε συγκρότημα. Γιατί δεν είχαν ελληνικό κοινό στην Αμερική, γι' αυτό σίγουρα. Εδώ τους πήρε λίγο. Σίγουρα. Από εκεί και πέρα ναι, ακούω ροκ και στο αυτοκίνητο. Έχω δει αρκετές συναυλίες, είναι η μουσική που μου ταιριάζει, αλλά είναι το πιο κλασικό ροκ, δηλαδή 70s, 80s, εκεί. Επειδή το ραντεβού μας γίνεται Θεσσαλονίκη, έψαχνα να βρω ποιο είναι το καταλληλότερο μέρος για να συναντήσω τον Γρηγόρη Ζαρυφόπουλο στη Θεσσαλονίκη. Και λέω να τον εκπλήξω, να βρω κάτι που ίσως να μην έχει επισκεφτεί και θα του αρέσει πολύ και μάλλον θα το ξαναεπισκεφτεί στο μέλλον. Και ήρθαμε στη Χάνθ, στο Μουσείο Μπάσκετ της Χάνθ, ουσιαστικά εδώ που γεννήθηκε, στην κοιτίδα του μπάσκετ στην Ελλάδα. Εμείς, επειδή και οι δύο γεννηθήκαμε στην Αθήνα, ίσως δεν είχαμε αντιληφθεί από τη νεαρή ηλικία το μέγεθος της Χάνθ για τη χώρα και για την επιρροή στο μπάσκετ και στον αθλητισμό και στην κοινωνία γενικότερη. Αλλά δεν γίνεται να βρεθείς στη Θεσσαλονίκη και να μην το αντιληφθείς από το κτίριο στην Νικολάου Γερμανού μέχρι όλο αυτό το πράγμα που συναντάμε εδώ μέσα. Οπότε ήρθαμε στο Μουσείο Μπάσκετ της Χάνθ να κάνουμε μια ξενάγηση, αλλά το κυριότερο να συζητήσουμε, γιατί θα δείτε και πολλά πράγματα ιδιωτικά, φαντάζομαι, και σήμερα και στο μέλλον. Ποιος είναι ο μεγαλύτερος μπασκετμπολίστας όλων των εποχών για εσάς? Γιατί σε αυτά τα πράγματα δεν υπάρχουν αξιοκρατικά rankings, ας πούμε. Έχει να κάνει το συναισθηματικό μας μπλέξιμο με τον καθένα. Εγώ αγάπησα το μπάσκετ τη δεκαετία του 80 χάρη σε τρεις τεράστιους αθλητές. Τον Larry Bird, τον Νίκο Γκάλι και τον Άρβιντα Σαμπόνις. Με αυτή τη σειρά τους τοποθετούμε ή είναι ατάκτο συρριμμένη στη συζήτηση? Εγώ τους τοποθετώ με αυτή τη σειρά. Okay. Ξέρω ότι ο περισσότερος κόσμος θεωρεί τον Μάικλ Τζόρνταν το μεγαλύτερο αθλητή μπάσκετ όλων των εποχών. Εγώ προσωπικά θεωρώ τον Larry Bird. Είναι για μένα ακόμα και σήμερα αξιοθαύμαστο πως ένας άνθρωπος ο οποίος δεν είχε σωματικά προσόντα, δεν μπορούσε να πετάξει όπως ο Air Jordan, δεν μπορούσε να πηδήξει καν καλά-καλά, ούτε να τρέξει, πως αυτός ο άνθρωπος μπορούσε πραγματικά να κυριαρχήσει στο γήπεδο. Για μένα ήταν η κορυφαία πασχετική ιδιοφυΐα. Δεν νομίζω πως υπήρξε ποτέ άλλοτε ή έκτοτε άνθρωπος τόσο έξυπνος να παίξει μπάσκετ. Νομίζω κατάλαβε το παιχνίδι και η μπασκετική του ευφυΐα ήταν στον απόλυτο βαθμό. Είναι για μένα ο απόλυτος παίκτης ομάδας και επίσης ο μεγαλύτερος σουτέρ. Γιατί ακούω και για τον Κάρι, που είναι και η ομάδα μου, γιατί έζησα στην Καλιφόρνια και είδα πολύ τους Golden State Warriors και τα πέτρινα χρόνια, αλλά είχα την τύχη να παρακολουθήσω και τρεις χρονιές τώρα παιχνίδια τελικών. Ο Larry Bird είναι, νομίζω, ακόμα ο μεγαλύτερος σουτέρ, ο πιο κλατς παίκτης. Αν δηλαδή η ζωή μου κρεμόταν από ένα σουτ, θα ήθελα να το πάρει ο Larry Bird. Χαίρομαι που το τοποθετήσατε έτσι, γιατί αυτό θα ήταν η ερώτησή μου. Τι θα γινόταν αν η ζωή σας κρεμόταν από ένα σουτ? Αν η ζωή κρεμόταν από ένα σουτ, θα το έπαιρνε ο Larry Bird. Αν η ζωή εξαρτιόταν όμως από ένα drive, θα το δίναμε μάλλον στον κύριο. Ναι, ναι. Ο Νίκος Γκάλης, νομίζω, ο μεγαλύτερος Έλληνας μπασκετμπολίστας όλων των εποχών. Ο άνθρωπος που άλλαξε τον ρου της ιστορίας, όχι μόνο του ελληνικού μπάσκετ, θεωρώ ολόκληρου του ελληνικού αθλητισμού. Και είχα την τύχη να είμαι μέσα στο τουρνουά του 87, στο Ευρωμπάσκετ και στον τελικό. Θυμάμαι ακόμα από το σημείο που καθόμουν το καλάθι που και ο ίδιος ο Νίκος Γκάλης σε δηλώσεις του θεωρεί το κορυφαίο. Εκείνο με τα 4 στο σήμερα, εκείνο το σπάσιμο που αποφεύγει
και τον Ταρακάνοφ και είναι και ο Τιχονέγκο στη φάση. Το θυμάμαι ακόμα από εκεί που καθόμουν, πώς ουσιαστικά είδα τον Γκάλι να μένει στον αέρα, εγώ και όλες όσες χιλιάδες κόσμου που το παρακολουθούσαν, και θυμάμαι την αντίδραση του κόσμου. Ήταν ένα μοναδικό καλάθι, σηκώθηκαν όλοι και σηκωθήκαμε και πανηγυρίσαμε. Μεγάλη στιγμή το 87, μεγάλη στιγμή βέβαια και ο ημιτελικός του 89 στο Ζάγκρεπ με τους 45 πόντους. Εκπληκτικό. Ίσως εκείνο για πολλούς ήταν ακόμα μεγαλύτερο επίτευγμα αθλητικά και εκτός έδρας και απέναντι στη Σοβιετική Ένωση πιο πλήρη. Μα είναι εκπληκτικό μια Σοβιετική Ένωση που ερχόταν με το χρυσό μετάλλιο της Σεούλ, της Ολυμπιάδας της Σεούλ το 88 και με το Σαμπόνις μέσα, τον άλλο πολύ μεγάλο παίκτη και δικό μου ίνδαλμα. Πώς η ομάδα αυτή, ξέροντας ότι έχει να αντιμετωπίσει μια πολύ ισχυρή ελληνική εθνική ομάδα, έχοντας το προηγούμενο του 87, παρ' όλα αυτά πάλι έχασε με τον Νίκο Γκάλι να σκοράρει 45 πόντους. Θεωρώ το κορυφαίο του παιχνίδι. Με τον Πρωθυπουργό μιλάτε πρώτα για μπάσκετ? Μιλούσαμε παλιότερα. Τώρα εντάξει, είναι πολλές υποχρεώσεις και του Προέδρου προφανώς και οι δικές μου, αλλά ξέρω ότι το αγαπάει πολύ το άθλημα. Παίζει μπάσκετ, έχουμε παίξει και μαζί στο παρελθόν. Είναι ένα κομμάτι της ζωής του, νομίζω συνολικά ο αθλητισμός, όχι μόνο το μπάσκετ, αλλά ναι, είμαι σίγουρος ότι το παρακολουθεί εξίσου κοντά και τώρα. Αυτές τις μεγάλες αθλητικές επιτυχίες που είχαμε σαν χώρα, βέβαια εντελώς διαφορετική διαχείριση της επιτυχίας του μπάσκετ με τη διαχείριση του ποδοσφαίρου που είχαμε πρόσφατα για την επέτειο από το 4η Ιουλίου του 2004, με τον ΑΒ τρόπο κάπως τις διαχειρίστηκε ο αθλητικός κόσμος και οι φίλαθλοι και οι επαγγελματίες παράγοντες, ας τους ονομάσουμε έτσι. Αντίστοιχες εθνικές επιτυχίες που να μην σχετίζονται με τον αθλητισμό θυμάστε τις τελευταίες δεκαετίες? Αθλητικές επιτυχίες. Μη αθλητικές επιτυχίες. Οι αθλητικές είναι προφανείς. Ξέρουμε από τους Ολυμπιακούς Αγώνες, ατομικές επιδόσεις, ξέρουμε από την εθνική του μπάσκετ την επίσημη αγαπημένη, από την εθνική του ποδοσφαίρου το θαύμα του Euro. Νομίζω ότι όσο και αν πάμε προς τα πίσω, είναι πολύ δύσκολο να βρούμε την μία αθλητική στιγμή που μας έκανε υπερήφανος, που μας ένωσε, που προσπαθήσαμε να την κεφαλαιοποιήσουμε με κάποιο τρόπο. Δυστυχώς το κάνω ως μια θλιβερή διαπίστωση, αλλά διορθώστε με εσείς, δεν ξέρω αν μπορώ να σκεφτώ κάτι. Ναι, η αλήθεια είναι ότι θα συμφωνήσω μάλλον. Βέβαια, έχουμε πρόσφατα κάποιες επιτυχίες που θεωρώ ότι μπορούν να μας κάνουν και πρέπει να μας κάνουν να νιώθουμε υπερήφανοι. Διαχειριστήκαμε μια τεράστια, πολύ δύσκολη υγειονομική κρίση και θεωρώ ότι τη διαχειριστήκαμε συνολικά και σαν κυβέρνηση αλλά και σαν πολίτες μαζί πολύ, πολύ επιτυχημένα. Δηλαδή και η κυβέρνηση πήρε τα σωστά μέτρα έγκαιρα αλλά και όλοι μας πειθαρχήσαμε στα μέτρα αυτά και προστατεύσαμε, θεωρώ, τη δημόσια υγεία. Πραγματικά όλοι μαζί να κάνουμε πράγματα τα οποία να μείνουν στην ιστορία και πραγματικά να έχουμε εθνικές επιτυχίες και πέραν του αθλητισμού. Μήπως θέλει ο ψηφιακός μας κόσμος και η ψηφιακή μας ζωή τώρα που δεν μπορούμε να αξιολογήσουμε τα πολύ πρόσφατα ως επιτυχία, γιατί τώρα με τα social media και με όλη την digital ζωή μας είμαστε συνηθισμένοι, έχει εγκατασταθεί ανάμεσά μας αυτή η τάξη των haters. Οι άνθρωποι που μισούν οπωσδήποτε κάτι γιατί αυτό τους τρέφει. Φαντάζομαι αν το 87 ακόμα και στην Ελλάδα υπήρχαν social media, κάποιοι θα ήταν haters του Γκάλι ακόμα και την εποχή που έκανε τα σπασίματα και νικούσαμε το 87 το ευρωπαϊκό. Δηλαδή ήταν λίγο πιο αγνή η ρομαντική εποχή που μπορούσε το καλό να θριαμβεύσει. Πιστεύω ότι τώρα με όλο αυτό που συμβαίνει στα social media θα ήταν αδύνατο να εκτιμήσουμε και αξιοκρατικά να δώσουμε τον μπράβο εκεί που πρέπει. Εντάξει, νομίζω πως η ανθρώπινη φύση είναι κάπως έτσι. Απλά τώρα μέσα από τα μέσα κοινωνικής δικτύωσης είναι πιο εύκολο να εκφραστεί το αρνητικό κομμάτι της ανθρώπινης φύσης. Ίσως να ήταν λιγότερο εύκολο παλιότερα και τότε, και το 87 υπήρχαν επικριτές. Αμφισβητείες υπήρχαν σίγουρα. Αμφισβητείες, ναι. Το θέμα είναι, κοιτάξτε, η ιστορία γράφεται τώρα, καταγράφεται αργότερα. Η ιστορία κατέγραψε μια τεράστια επιτυχία το 87, όπως και το 89, όπως και το 2005, όπως και το 2006 και συνολικά σαν ελληνικό μπάσκετ έχουμε πάει νομίζω εξαιρετικά. Θεωρώ ότι όταν καταγραφεί η ιστορία αυτής της περίοδου θα καταγραφεί με ένα πολύ θετικό τρόπο και εγώ πραγματικά, και γι' αυτό βρίσκομαι και στην πολιτική, αισθάνομαι πολύ αισιόδοξος ότι μπορούμε να κάνουμε τη διαφορά και πραγματικά είναι μια ιστορική στιγμή και μια μοναδική ίσως ευκαιρία, ίσως η τελευταία ευκαιρία, πραγματικά να έχουμε εθνικές επιτυχίες και να γίνουμε ένα σύγχρονο κράτος, ένα κράτος πρότυπο. Το πιστεύω ότι μπορούμε να το κάνουμε αυτό τώρα.
Μια που απαντήσατε στο ένα σκέλος του γιατί είστε στην πολιτική, έρχονται στιγμές που ξανά αναρωτιέστε ή που αμφισβητείτε λίγο την απόφασή σας, πώς κάνατε τη μετάβαση από την ελεύθερη αγορά και τις ιδιωτικές επιχειρήσεις στο δημόσιο τομέα και στο κράτος, και αν έχετε ποτέ κάνει αυτό το debate με τον εαυτό σας, αν έπρεπε, δεν έπρεπε. Σαφώς δεν θα το είχατε μετανιώσει, δεν το έχετε μετανιώσει γιατί είστε ακόμα εδώ, αλλά αναρωτιέμαι πόσο παλεύει αυτό μέσα σας. Καταρχήν, Χρήστο, και είναι θέμα αρχής δικής μου, δεν μετανιώνω ποτέ για καμία απόφασή μου, γιατί θεωρώ ότι κάθε απόφαση που λαμβάνουμε είναι η σωστή απόφαση τη στιγμή που τη λάβαμε, με τα δεδομένα που είχαμε εκείνη τη στιγμή, τα δεδομένα και της λογικής, αλλά και του συναισθήματος. Όταν δεν μετανιώνουμε, επαναξιολογούμε. Ποτέ. Επαναξιολογούμε, ναι. Εγώ αυτό το οποίο κάνω τώρα και αυτούς τους τελευταίους 12 μήνες, χωρίς καμία αμφιβολία, είναι μακράν το πιο όμορφο πράγμα που έχω κάνει στην επαγγελματική μου πορεία. Το πιο ενδιαφέρον, και αυτό γιατί είναι το πιο σημαντικό. Έχει να κάνει με τη ζωή μας, έχει να κάνει με τη ζωή των παιδιών μας, έχει να κάνει με τη βελτίωση της ζωής μας, έχει να κάνει με το μέλλον. Αυτό εμένα με κινητοποιεί στον απόλυτο βαθμό. Δηλαδή, ξυπνάω το πρωί και έχω πραγματικά πολύ μεγάλη όρεξη να πάω στο Υπουργείο και πραγματικά να βοηθήσω κι εγώ, να προσφέρω στη χώρα μου να γίνουμε ένα καλύτερο κράτος, να γίνουμε ένα σύγχρονο κράτος που πραγματικά οι πολίτες, όλοι μας, να αισθανόμαστε περήφανοι γι' αυτό. Αν και ο κορονοϊός μας απέδειξε ότι μερικές φορές είναι μάτιο να κάνουμε πολύ έτσι μακροπρόθεσμα σχέδια, γιατί δεν ξέρουμε ποτέ τι θα γίνει την επόμενη άνοιξη, όπως αποδείχτηκε. Υπάρχει έτσι μέσα στο μυαλό ένα σχεδιασμός ότι που θα θέλατε να είναι το κυβερνητικό έργο, αλλά το πιο εξειδικευμένο στο δικό σας Υπουργείο, στους δικούς σας τομείς ευθύνης, όταν θα τελειώσει ο χρόνος της ανάθεσης που σας έχει γίνει από τον Πρωθυπουργό? Το όραμα είναι να φέρουμε το κράτος, το σύνολο των υπηρεσιών του κράτους, στον υπολογιστή, στο έξυπνο κινητό του πολίτη. Mm-hmm. Κάποιες χώρες το έχουν πετύχει. Η Εσθονία το έχει κάνει. Mm-hmm. Το έχει κάνει βέβαια, γιατί ξεκίνησε από πολύ νωρίς. Ξεκίνησε ουσιαστικά με μια λευκή κόλλα, γιατί ήταν ένα νεοσύστατο κράτος τη δεκαετία του 90, και τα έκανε από την αρχή όλα ψηφιακά. Και σήμερα πραγματικά τρία πράγματα δεν μπορείς να κάνεις στην Εσθονία ψηφιακά: να παντρευτείς, να χωρίσεις και να αγοράσεις, να πουλήσεις σπίτι. Mm-hmm. Αυτά είναι τα μόνα τρία στα οποία χρειάζεται φυσική παρουσία. Έχω επισκεφθεί την Εσθονία και έχω μιλήσει εκτενώς με τους ανθρώπους εκεί. Έχουμε πολύ δρόμο ακόμα για να φτάσουμε σε αυτό. Δεν θα μπορέσουμε να πούμε ότι ναι, είμαστε σε αυτό το σημείο στο τέλος της τετραετίας. Γιατί και η ίδια η Εσθονία, ένα κράτος πολύ μικρότερο από εμάς, το 1/10 του πληθυσμού, δουλεύει κάποιες δεκαετίες πάνω σε αυτήν την μετάβαση και στον ψηφιακό μετασχηματισμό. Θεωρώ όμως ότι θα έχουμε πλησιάσει αρκετά. Και ο ψηφιακός μετασχηματισμός δεν έχει να κάνει μόνο με την ψηφιοποίηση των υπηρεσιών του κράτους, έχει να κάνει με την αναβάθμιση των υποδομών. Θα πάμε σε τεχνολογίες 5G. Έχει να κάνει με την ενίσχυση των ψηφιακών δεξιοτήτων των πολιτών. Ναι, έχουμε πολλή δουλειά να κάνουμε εκεί. Ξεκινήσαμε με την Ψηφιακή Ακαδημία Πολιτών, μια πλατφόρμα ασύγχρονης εκπαίδευσης. Πρέπει να συνεχίσουμε και με άλλες πρωτοβουλίες. Έχει να κάνει με την ενσωμάτωση της τεχνολογίας συνολικά στη ζωή μας. Θα κάνουμε πράγματα στην τηλεϊατρική. Θα βάλουμε τηλεσυνεδριάσεις στα δικαστήρια. Να μην χρειάζεται να μετακινείται ένας πολίτης να πάρει το αεροπλάνο για να κατέβει στην Αθήνα, να καταθέσει σε ένα δικαστήριο το οποίο μπορεί και να αναβληθεί και όλο αυτό να γίνει τζάμπα. Να μπορεί να καταθέσει εξ αποστάσεως. Πιστεύω ότι ναι, στο τέλος της τετραετίας θα είμαστε πολύ κοντά, πολύ πιο κοντά σε όλα αυτά, τα οποία όμως σίγουρα θα έχουν ακόμα αρκετή δουλειά για να ολοκληρωθούν. Αν μπορούμε να το απαριθμίσουμε εύκολα, πού έχετε πρώτο ταξιδέψει για τον μπάσκετ και συγκεκριμένα για την Εθνική Ελλάδος? Εντάξει, γενικά μου αρέσουν πολύ τα ταξίδια και έχω ταξιδέψει και το ξέρεις σε πολλές χώρες. Ναι, αλλά μια καλή αφορμή πάντα ήταν το πού γίνεται ευρωμπάσκετ, πού γίνεται με τον μπάσκετ. Και έχω ταξιδέψει. Που έχει προ-Ολυμπιακό τουρνουά. Και έχω ταξιδέψει και για να παρακολουθήσω την Εθνική. Άλλοι κανονίζουν με άλλα events, ναι, στο μυαλό τους. Είναι αλήθεια. Βλέπουμε την Εθνική από πίσω. Νούμερο ένα, βάζω σίγουρα το ταξίδι στην Ιαπωνία το 2006. Παρακολούθησα όλο το τουρνουά. Ήμουν δηλαδή και στη Χαμαμάτσου στην πρώτη φάση, από το πρώτο παιχνίδι. Με τους παίκτες στο ξενοδοχείο, ήμασταν ελάχιστοι Έλληνες τότε. Υπάρχει ιστορική φωτογραφία στα αποδυτήρια, νομίζω στην έξοδο των αποδυτηρίων, με Δημήτρη Διαμαντίδη και Βασίλη Σπανούλη ή Θοδωρή Παπαλουκά. Θοδωρή Παπαλουκά. Και Θοδωρή Παπαλουκά. Θοδωρή Παπαλουκά, ναι. Αλλά και με τους υπόλοιπους παίκτες έχω φωτογραφίες από τότε, και με τον Νίκο Ζήση και με τον Σπανούλη, τον Βασίλη, και με τον Παναγιώτο Γιαννάκη, τον προπονητή. Εντάξει, μοναδικό ταξίδι. Είναι και η Ιαπωνία μια απίστευτη χώρα, πραγματικά μοναδική, αλλά και το ταξίδι της εθνικής μας σε εκείνο το τουρνουά, εντάξει, πραγματικά μοναδικό. Και μετά την νίκη από των ΗΠΑ, φαντάζομαι η απόλυτη έκσταση, έτσι.
Εντάξει, 1η Σεπτεμβρίου του 2006 έχουμε κερδίσει τις Ηνωμένες Πολιτείες έχοντας βάλει 101 πόντους στην Dream Team. Όχι στο τσίκι τσίκι μπάσκετμπολ, στο δικό τους παιχνίδι. Στο δικό τους παιχνίδι, με όλα τα σουτ να μπαίνουν, με πραγματικά όλους τους παίκτες να δίνουν το 110%. Εντάξει, μοναδικές στιγμές, πραγματικά μοναδικές, δεν θα τις ξεχάσω ποτέ. Θεωρώ ότι είναι μια τεράστια επιτυχία, δεν ξέρω αν είναι η μεγαλύτερη του ελληνικού μπάσκετ. Είναι δύσκολο να τη συγκρίνεις με το 87. Γιατί ήταν και γέννηση εκεί. Αλλά το γεγονός ότι κερδίσαμε τους Αμερικανούς, με τον LeBron James μέσα, με τον Καρμέλο Άντωνη, αλλά και με κάποιους παίκτες που μετά κάναν πολύ μεγάλη καριέρα, όπως ο Chris Paul, όπως ο Boss, ο Howard, αλλά είχαν μέσα και τον Wade. Και με τεράστιο Mike Krzyzewski στον πάγκο. Και με Mike Krzyzewski στον πάγκο, να βάλεις 101 πόντους στην Αμερική, ήταν κάτι το συγκλονιστικό πραγματικά. Δεν ξέρω, δεν είμαι σίγουρος, αλλά ανάμεσα στο Ευρωπαϊκό Πρωτάθλημα, στην EuroLeague και στο NBA, παρακολουθείτε κάτι περισσότερο? Εντάξει, τα παρακολουθώ όλα. Μου αρέσει το NBA. Έζησα και κάποια χρόνια στην Αμερική και είδα, όπως είπα και νωρίτερα, τους Golden State Warriors. Την εποχή του Chris Mullin. Στην εποχή του Chris Mullin, του Tim Hardaway και μια χρονιά και του δικού μας, του Ronnie Seikeli. Ναι. Του δικού μας, μεσαγωγικά. Έπαιξε εκεί, ναι. Ο οποίος καθόταν στον πάγκο το 87, με πολιτικά βέβαια, για να υποστηρίξει την ομάδα. Μ' αρέσει το NBA και παρακολουθώ βέβαια σίγουρα τα παιχνίδια του Γιάννη του Αντετοκούμπο. Θεωρώ ότι πραγματικά αυτό το παιδί μπορεί να κάνει ακόμα περισσότερα πράγματα. Είναι κάτι το μοναδικό. Ο συνδυασμός δηλαδή σωματικών προσόντων και ταλέντου. Φαντάζομαι συναισθηματικά θα θέλατε να δείτε Γιάννη Αντετοκούμπο με φανέλα Golden State Warriors. Ναι, θα το ήθελα και κάποια στιγμή έπαιξε πολύ αυτό το σενάριο. Ναι. Τώρα νομίζω πως μάλλον απομακρύνεται. Εγώ εύχομαι στο Γιάννη πραγματικά να πάρει ένα πρωτάθλημα και να μας κάνει ακόμα περισσότερο υπερήφανους. Μας έχει κάνει πραγματικά πολύ υπερήφανους. Είναι φοβερό, ξέρεις, εμείς έχουμε παίξει και τένις, αλλά πραγματικά κάποια στιγμή, πολύ σύντομα, η Ελλάδα θα έχει, το πιστεύω αυτό, τον καλύτερο μπασκετμπολίστα στον κόσμο και ταυτόχρονα τον καλύτερο τενίστα. Και πιστεύω ότι δεν είμαστε πολύ μακριά από αυτή τη στιγμή. Από τον ασυμβή. Και εντάξει, είναι σίγουρα, καμιά φορά λένε ότι στην Αμερική, ας πούμε, σπουδάσατε, υπήρχε αυτή η λογική του μετράει μόνο ο νούμερο ένα. Αλλά η αλήθεια είναι ότι σε ένα αθλητικό ιδεώδες γενικότερο, το ότι είναι και τα δύο παιδιά μέσα στους κορυφαίους του πλανήτη και έχουν γίνει σημεία αναφοράς είναι, στο άθλημα του καθένας, είναι ένα θαύμα από προφανώς μόνο. Είναι και οι επιτυχίες του Τσιτσιπά είναι κάτι το μοναδικό. Εγώ πιστεύω ότι θα γίνει και το νούμερο ένα στον κόσμο. Ναι. Και επιστρέφοντας λίγο στο ψηφιακό δίλημα, και τα e-sport πάνε πάρα πολύ καλά και είναι πάρα πολύ διαδεδομένα στους πιτσιρικάδες, το gaming και όλη αυτή η κατάσταση. Αλλά νομίζω ότι για να γεννηθούν οι νέοι Αντετοκούμπο και οι νέοι Τσιτσιπάδες και ο νέος Νίκος Γκάλης, πρέπει τα παιδιά να ξαναγυρίσουν σε συνθήκες σαλάνας, υπαίθριου αθλητισμού και λίγο επαφής με το hard copy του μπάσκετ. Ναι, έτσι νομίζω και το είπα και νωρίτερα. Νομίζω πως τα πάντα στη ζωή μας χρειάζεται ένα μέτρο. Ένα μέτρο και μια ισορροπία μεταξύ της επαγγελματικής μας ζωής, της προσωπικής μας ζωής, της οικογενειακής μας ζωής, τα προσωπικά μας ενδιαφέροντα, όλα αυτά πρέπει να συνδυάζονται. Η αυτοπιθαρχία, η ομαδικότητα, ο σχεδιασμός, η οργάνωση, το πρόγραμμα, όλα αυτά νομίζω ο αθλητισμός τα δίνει. Μπορεί να μας παραδειγματίσει. Και μπορεί να μας παραδειγματίσει και κυρίως να μάθουμε, και αυτό είναι πολύ σημαντικό, και να χάνουμε, αλλά να μάθουμε και να κερδίζουμε. Θεωρώ δηλαδή ότι ο αθλητισμός μας μαθαίνει και την ταπεινότητα που είναι απαραίτητη σε ό,τι και να κάνουμε. Εγώ εύχομαι να μην μετανιώσετε ποτέ αποφάσεις, να επαναξιολογείτε και απλά να επανακαθορίζετε λίγο τους στόχους. Καλή επιτυχία και στο προσωπικό και στο συνολικό έργο του να καταφέρουμε να κάνουμε τεχνολογία να μας βοηθήσει στη ζωή μας, να μας εξοικονομήσει πολύτιμο χρόνο για να κάνουμε και τα αναλογικά πράγματα που πρέπει και να βρούμε και την ισορροπία που χρειάζεται ανάμεσα στα δύο. Σε ό,τι μαγικό φέρνει η τεχνολογία και μας αρέσει, αλλά και στις ρίζες μας και στον αθλητισμό, ας πούμε, που είναι μία από τις βασικότερες δραστηριότητες που χρειάζεται. Ναι, πιστεύω ότι μπορούμε να τα καταφέρουμε. Ωραία. Ευχαριστώ πολύ για τη συζήτηση και τώρα θα σας αφήσω να απολαύσετε το μουσείο της Χαν, εδώ που γεννήθηκε το μπάσκετ από την αρχή μέχρι το τέλος. Εκτενώς και λεπτομερώς. Ένα καταπληκτικό μουσείο. Πραγματικά μπράβο σε όσους ασχολήθηκαν και ασχολούνται με αυτό. Εγώ δεν το είχα επισκεφθεί και αισθάνομαι πολύ τυχερός που βρίσκομαι εδώ. Πραγματικά στην καρδιά του μπάσκετ στην Βόρεια Ελλάδα. Στο μάτι του Υπουργείου Ψηφιακής Διακυβέρνησης, Ψηφιακής Πολιτικής,
κάθε βοήθεια που θα χρειαστούν και οι άνθρωποι για να ψηφιοποιήσουν ακόμη περισσότερο το σημαντικό έργο που κάνουν και να το δείξουν στα παιδιά, στους μαθητές, να σας έχουν στο πλευρό τους. Εμείς ούτως ή άλλως κάνουμε πολλά πράγματα μαζί με τη Γενική Γραμματεία Αθλητισμού και μέσα στο Σεπτέμβριο θα ανακοινώσουμε και το Μητρό Αθλητικών Φορέων, να μπει μια τάξη τέλος πάντων στο θέμα του ποια σωματεία υπάρχουν, σε ποιες ομοσπονδίες και όλα αυτά και πού πηγαίνουν τα χρήματα του Έλληνα φορολογούμενου, αλλά με μεγάλη χαρά να βοηθήσουμε στην ψηφιοποίηση και του μουσείου και συνολικά να βοηθήσουμε με την τεχνολογία τον αθλητισμό. Ωραία. Ευχαριστώ πάρα πολύ. Και εγώ ευχαριστώ.